summer in the city. Back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk. Ψάξατε με το σουχτερό. Είναι πάρα πολύ ωραίο nickname. Να το χαίρεσαι και να το ευχαριστιέσαι. Είμαστε πανέτοιμοι. Δεν είναι? Πολύ. Είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας 20 λεπτά μετά από τις 3. Προσωπικά δεν ξέρω εσύ, αλλά νομίζω και εσύ. Προσωπικά τη λατρεύω, γιατί την έχω μέσα στην καρδιά μου. Έχω γελάσει απίστευτα με ερμηνείες της και έχω και συγκινηθεί. Την έχω δει και σε κινηματογράφο, την έχω δει στην τηλεόραση βεβαίως, την έχω δει και στο θέατρο. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς που διαθέτουμε. Και είναι και ένας φοβερά ζεστός άνθρωπος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που την έχουμε πλέον στην οικογένεια την τηλεοπτική του Α. Κυρίες και κύριοι. Αυτό μάλιστα. Η κυρία Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Ψάχνω το χαμένο θησαυρό, ψάχνω το δικό. Καλώς μας ήρθες γενικότερα. Χαίρομαι και εγώ που ήρθα. Καλώς μας ήρθες στην οικογένεια. Καλώς σας βρήκα πραγματικά. Καλώς ήρθες στη φαμίλια. Καλά. Καθίστε αγαπημένοι. Καθόμαστε εδώ. Καθόμαστε. Πόσο όμορφη είσαι, πόσο καλοκαιρινή. Καλοκαιρινή, ε. Είσαι σαν να έχεις βγει από την Ίσο. Δηλαδή, σαν να σε βρήκαμε στα σοκάκια και να σε βουτήξαμε. Αυτό που θα ήθελα. Αυτό το ιδεατό. Αυτό που δεν μπορείς να κάνεις στην πραγματικότητα. Και το είχε πάλι ο Α σε επανάληψη προχτές, πότε πάλι και το έβλεπα. Τι την Ίσο, τι ωραία και τι ωραία είχαμε περάσει. Τι ωραία είχαμε περάσει και την πρώτη φορά και τη δεύτερη. Και μάλλον θα γίνει και τρίτη, έμαθα. Μακάρι. Και έχω μεγάλη χαρά όταν είναι να γίνει. Μακάρι. Και στον Ίσο. Ήταν και συγκινητικό λίγο που νομίζω ότι τρελαίνεται και όλα αυτά. Και τελικά δεν ήταν η καημένη, όπως ξέρετε, δεν ήταν τρελή. Αλλά... Αν γίνει τρίτη, θα πεις ναι, φαντάζομαι. Εννοείται. Όταν με πήρε ο παραγωγός, ο Ιακωβίδης, πέρσι και μου λέει: πάμε για τρίτο. Είσαι μέσα, ούτε οικονομικά, ούτε τίποτα. Μέσα, λέω. Και όλοι έτσι είπανε από ό,τι έμαθα. Περάσαμε πολύ ωραία, που ήμασταν πολύ διαφορετικοί. Και πολλοί ηθοποιοί μαζεμένοι. Ναι, αλλά ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Και όμως, ξέρεις, λόγω καλοκαιριού, λόγω συνθήκων, λόγω. Ήταν απίθανο. Τις πιο ωραίες ταινίες, παιδιά. Τις πιο ωραίες ταινίες. Και είναι όλοι ένας και ένας. Ο Βλαδίμηρος, ο Μιχάλης, ο Μαρίνος. Καταπληκτικοί. Δηλαδή, πραγματικά. Καστάνη, όλοι. Ο Μάκης, τι ωραία. Ο Παύλος, πολύ ωραία. Πολύ ωραίο καλοκαίρι. Θέλω να γυρίσουμε πίσω και να προσπαθήσεις να θυμηθείς. Παιδάκι σου, να έφηβη σου, να εσύ θα μου πεις. Την πρώτη στιγμή που σου μπήκε στο μυαλό το ότι εσύ θες να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Τι? Ότι κατά διάνοια. Διάβασες το ρίσκο. Ποτέ. Μεγάλη. Πολύ. Όταν πήγα, ούτε κατά διάνοια. Δεν υπάρχει κάποιο νήμα να πιάσω από μικρή. Δηλαδή, όταν ήσουν μικρή, θες να γίνεις γιατρός. Ούτε δεν ήθελα τίποτα, δεν ήξερα. Ένα πράγμα ήθελα. Ένα πράγμα δημιουργήθηκε στην εφηβεία και λίγο μεγαλώνοντας μετά, αεροσυνοδός. Με την ανάγκη των ταξιδιών. Πίστευα ότι αυτό είναι. Έχουν μεγάλη χαρά οι αεροσυνοδοί. Μετά κατάλαβα. Ότι δεν είναι. Όχι, τόσο δεν η χαρά είναι. Όσο. Ήθελα να γίνω αεροσυνοδός για να πηγαίνω ταξίδια. Και πόσο προέκυψε. Με μια έννοια. Ναι. Μπορεί εγώ να μην καταλάβω. Σίγουρα εγώ δεν καταλάβαινα. Γιατί έτσι κι αλλιώς πιστεύω πια ότι τα σχέδια έχουν γίνει πριν από εμάς. Είμαι βέβαια, πια γι' αυτό. Το σύμπαν ξέρει πριν από εμάς, για εμάς και αποφασίζει. Έχουμε εμείς οι ίδιοι οργανώσει το ταξίδι πριν έρθουμε. Μάτριξ. Που σημαίνει. Ναι, εντελώς. Α, το πιστεύω. Και, λένε ότι έχουμε επιλέξει και τους γονείς που θα μας φέρουν εννοείται, στον κόσμο. Εννοείται, έχουμε επιλέξει εννοείται, από πριν. Και τις συνθήκες που θα περάσουμε. Όποιες είναι αυτές. Τις έχουμε επιλέξει. Μεγάλη κουβέντα. Άλλη κουβέντα. Οπότε, αν το πιάσω τώρα που είμαι λίγο πιο ψηλιαγμένη, γιατί όχι ότι είμαι βέβαια για όλα, μαθαίνω κι εγώ. Αυτή η ανάγκη των ταξιδιών είναι γιατί τα ταξίδια είναι πολλά όταν γίνει ηθοποιός. Πολλά ταξίδια γίνονται. Ναι, ισχύει μεταφορικά. Και κυριολεκτικά. Ταξίδια. Και κυριολεκτικά. Και κυριολεκτικά θα σε πάω. Και κυριολεκτικά θα σε πάω. Είναι ανάγκες να βρίσκεσαι σε πολλά μέρη. Αλλά γενικώς είναι μεγάλο ταξίδι το να είσαι ηθοποιός. Μεγάλη υπόθεση. Όχι, ούτε παιδάκι, ούτε έφηβη, ούτε μεγαλώνοντας. Παντρεύτηκα. Συναντούσα ένα φίλο που δεν. Γιατί και οι συναντήσεις δεν είναι τυχαίες. Βέβαια. Εννοείται. Με τίποτα δεν είναι τυχαίες. Δηλαδή ούτε με τις καταστάσεις, ούτε με τους ανθρώπους. Και συναντούσα ένα φίλο που πήγαινε σε δραματική σχολή. Εγώ εργαζόμουν, ήμουνα γραμματεύς. Άρα, μπιμπίλα.
και τον Μπιμπίλα συναντούσα, ο οποίος ερχόταν και άλλαζε στο φωτοτυπικό τα χαρτιά και έκανε σέρβις, γιατί δούλευε και στη Xerox τότε. Και του έλεγα και αυτού και του φίλου μου, που ήταν τυχαία. Δεν υπάρχουν τυχαία, τα έχουμε πει. Ναι. Στην ίδια σχολή τη δραματική, στον Πειραιά, που εργαζόμουν και εγώ στον Πειραιά. Άρα εγώ δεν ήξερα και καμία άλλη σχολή, γιατί και οι δύο μου μιλάγανε για τον Πειραϊκό Σύνδεσμο, γιατί εκεί πηγαίνανε. Και κάποια στιγμή ο φίλος ο ένας, όχι ο Μπίλας, που μου έλεγε τι ωραία περνάνε, ο άλλος μου λέει, γιατί δεν δίνεις και εσύ ρε παιδί μου, εσύ είσαι η ψυχή της παρέας, εσύ. Και όλο με ρωτάς, κάτι ψάχνεις. Ναι. Καλέ, δεν ξέρω, λέω εγώ, ποιος είναι ο Τσέχοφ, τι εννοείς. Θα στα μάθω, μου λέω, και έτσι πήγα. Και δεν πίστευα και να περάσω, δεν πήγα να πάρω τα αποτελέσματα ποτέ, με παίρνει ξανά ο Ηλίας και μου λέει, πήγες να δεις αν πέρασε, γιατί έχει και γραπτά μετά. Γιατί θα πέρναγα, λέω, καλέ, πήγαινε δες και πέρασε. Άκου τώρα. Άρα... Δεν θα ξανάδινα, δηλαδή, να πεις ότι το είχα κάνα καημό να γίνω ηθοποιός. Ναι. Ήθελα απλώς να δω πώς περνάνε αυτοί. Κάτι θα μαθαίνουνε που κάτι ξέρουνε. Αυτό έγινε, παιδιά. Οπότε τυχαία, και μετά σκέφτηκες ποτέ, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο, ή ήταν τελικά αυτό που ήθελες να κάνεις? Αυτό που βαθιά ήξερα, αν πάμε εκεί και λίγο μετά φυσικά, που λες κάποια πράγματα τα ξέρεις, που όλα τα ξέρουμε, αλλά κάποια είναι πιο δυνατά, ήταν ότι ό,τι και να έκανα, θα το έκανα καλά. Mm-hmm. Δηλαδή, απλώς δεν είχα ανακαλύψει τι ήταν. Θα το έκανα καλά με την έννοια της ανάγκης μου να το κάνουμε 100%. Yeah. Όχι, δεν μετάνιωσες ποτέ. Μην το πάρουν και τα κάνουν κάτι άλλο. Δεν μετάνιωσες ποτέ. Όχι. Μα γιατί να μετανιώσει. Κοιτάω να δω και να σου πω αλήθεια. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις. Όχι. Από τη στιγμή που ήταν κάτι το οποίο δεν το ήθελες. Εργασία, είναι πολύ σκληρή εργασία. Πολύ σκληρή. Αλλά έχει και τόσες χαρές. Όχι, όχι. Δηλαδή, αν ξαναρχόμουν, θες να μου πεις κάτι τέτοιο. Όχι, ρε παιδί μου, επειδή ήταν κάτι που δεν το ήθελες και σου προέκυψε τυχαία, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ήξερα ότι το ήθελα, μάλλον σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Γιατί μετά ήθελα πολύ να γίνω και να διακριθώ και να είμαι μπροστά. Καλά, το απέδειξες. Να μην είμαι πίσω. Μετά βγήκαν όλα. Αλλά δεν ήταν κάτι που ήταν σχηματισμένο μες στο μυαλό μου. Αυτό που βλέπουν σε σένα οι σκηνοθέτες, την απόλυτη femme comique, όπως λένε, ας πούμε, δηλαδή την επιτομή της κομικής ηθοποιού. Εσύ το αντιλαμβάνεσαι στον εαυτό σου, αισθάνεσαι ότι είσαι μία ηθοποιός η οποία είναι απόλυτα κομική, ή λες, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να μην βλέπουν ότι είμαι και δραματική, ή δεν σου λείπει είναι αυτό? Είναι απόλυτα δραματική, Νατραλία μου. Είσαι απόλυτα δραματική. Απόλυτα δραματική. Πιο πολύ δεν γίνεται. Εάν παρατηρήσεις τις σκηνές. Θα πω τώρα για το παραπέντε, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Βεβαίως. Το παραπέντε δεν θα μπορούμε να το περνάμε και έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά επειδή ήταν μια μεγάλη γκάμα, ήταν 2 χρόνια, ήταν... Φυσικά. Αν παρατηρήσεις τον τρόπο, και σε όλα, σε ό,τι κάνω, είναι βαθιά δραματικός ο τρόπος που πλησιάζω το κωμικό. Εγώ το καταλαβαίνω. Είναι βαθιά δραματικός. Και σου λέω εγώ στην ίσο. Γι' αυτό και μπορώ και πάρα πολύ καλά να κάνω τα δραματικά. Που ήταν που κάποιο θα έλεγε χαχά, και ήταν που νομίζω ότι τρελάθηκε και τη βάλανε στο αστυνοφόρο. Τι αστείο που είναι, και τι αστείο που είναι. Και τι αστείο που είναι. Και εγώ νόμιζα ότι θα βουρκώσω, γιατί είχα συγκινηθεί με τον τρόπο που έπαιζε εσύ αυτή τη συγκεκριμένη γυναίκα. Οπότε και η Ζουμπουλία είχε πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές. Πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές. Κυρίως και τα κωμικά της, αν τα δεις, δεν τα πήγαινα από ένα εύκολο τρόπο το να το πεις, γιατί και το κείμενο ήταν κάτι που μου σπαρταρούσε του Γιώργου, έτσι. Βέβαια. Σπαρταρούσε, δηλαδή, και με το που το διάβαζες, κατευθείαν εγώ, δηλαδή, με το που το διάβαζα, έβλεπα που είναι τα κωμικά, έτσι. Mm-hmm. Και εκεί πας, δεν το πήγαινα ποτέ εκεί, δεν το πήγαινα να κάνω το κωμικό. Πήγαινα από άλλο τρόπο να το κάνω. Και συναντιέσαι πάλι με τον Αντώνη Αγγελόπουλο. Αυτό! Και πάλι με τον άνθρωπο που σκηνοθετούσε το παραπέντε. Είδατε τελικά που το σύμπαν έχει δίκιο η Ελισάβετ. Ξέρει καλύτερα από εμάς και πριν από εμάς. Ο Θεέ μου, συναντιέσαι και πάλι με τον άνθρωπο που σκηνοθετούσε το παραπέντε στη νέα σειρά του Α. Ναι, και πάλι θα πω ότι του είπα το Αντώνη μου, στο συνάντησα. Γιατί είχαμε χαθεί για κάποια χρόνια. Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο, ναι. Φυσικά, για να πάρει λίγο κουράγιο ο άνθρωπος, να πατήσει λίγο στα πόδια του. Του είχα πει τότε, λίγο, να αφήσουμε λίγο χρόνια, του είχα πει 5 εγώ, πέρασαν λίγο παραπάνω. Ναι. Τον αγαπώ τον Αντώνη, θα πω. Συνεννοούμε με τον Αντώνη, θα πω. Πολύ σημαντικό. Αγαπάει ο Αντώνης τους τοπιούς. Τους ταλαιπωρεί υπερβολικά.
Αλλά τους αγαπάει. Τους, τι εννοώ. Ναι. Τους προστατεύει τους τοπιούς. Δηλαδή μπορεί να δεις και έναν άνθρωπο που δεν τα λέει, δεν θα το δεις από τον Αντώνη να μην τα λέει. Θα τα πει. Τελειομανής από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ. Πάρα πολύ της λεπτομέρειας. Είμαι και εγώ όμως. Είσαι και εσύ. Είμαι και εγώ. Απλώς μετά από κάποιες 15 λήψεις φεύγουν και τα κουράγια, φεύγει και το λάδι, φεύγουν και όλα. Ναι. Γι' αυτό και έκανε επιτυχίες όμως. Την δεύτερη μέρα των γυρισμάτων τότε που δεν είχα και τόση πια πείρα, είχα πει Αντώνη μου, αυτό εάν. Γιατί ήμασταν και σε ένα ψηλό όροφο, κάναμε εκείνο το ασανσέρ και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, 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 ναι. Τα δύσκολα πράγματα. Όλα ήταν δύσκολα το παραπέντε. Όλα τα γυρίσματα ήταν δύσκολα. Του είχα πει, αν αυτό δεν γίνει πρώτο σύριαλ στην Ελλάδα, θα έχουμε κάποια θέματα. Πέφτω ναι. και από εδώ τώρα. Αυτή ναι, 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 ναι. Ας γίνει ναι. τουλάχιστον το πρώτο σύριαλ. Και τώρα που ξαναβρεθήκαμε, του είπα Αντώνη μου, θα θυμηθούμε λίγο το παρελθόν. Και θα ήθελα και αυτό να γίνει το πρώτο σύριαλ. Γιατί πραγματικά αρχίζουμε πάλι με κάποια κουραστικά γυρίσματα. Κουραστικά, ναι. Πολύ ζεστή. Πολύ ζεστή. Ιούλιος, πέσατε λίγο, ναι. Ίδρωμα μέχρι εδώ το κεφάλι. Ναι. Και μην τα πειράζετε, μην τα πειράζετε. Τους λέω γιατί τα επάνω δεν φαίνονται. Να τρέχουν τα... ο υδρότας από πίσω και σκουπιζόμασταν έτσι. Και ο Αντώνης μέσα σε αυτό το σύστημα όλο. Και με χτυπημένο πόδι κάποια νεύρα λίγο περισσότερα. Κρατάς μυστικό λοιπόν. Κρατάμε μυστικό. Κρατάς μυστικό, λέγεται η νέα σειρά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Θα ξεκινήσει να προβάλλεται τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, από τον Α. Από τον Α. Μακάρι, πολλοί συνάδελφοι, πολύ ωραία πράγματα. Μην μας πεις για το ρόλο σου, τίποτα. Τίποτα δεν θέλω. Τίποτα για το ρόλο σου, δεν θέλω τίποτα. Θέλω να έχεις ασπές και να το δω. Μπορείς να μας πεις όμως λίγα πράγματα, πολύ λίγα, χωρίς να κάψεις έτσι αυτό, λίγα πράγματα για τη σειρά. Είναι μια ιστορία έτσι και έτσι και έτσι. Είναι μια κοινωνικοκομική ιστορία, μπλέκονται ζευγάρια, ναι. Υπάρχουν κάποιοι τύποι εραστές πολλοί που πάνε με όποια βρουν εκεί και διάφορα, μπλέκονται με τις γυναίκες των φίλων χωρίς να το ξέρουν, γίνονται διάφορα ωραία πράγματα. Το cast. Το cast ωραίο, παρόλο που δεν έχω εγώ γυρίσματα με το cast ακόμα. Α, δεν έχεις, δηλαδή, είναι μέχρι είναι τώρα είναι λίγο ξεκομμένος αυτός ο ρόλος. Mm-hmm. Είναι η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Α, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Η Τραϊάννα Ανανία, ο Μελέτης Ηλίας. Ο Μελέτης αγαπημένος. Ο Μελέτης μου λέγε, μου στείλε ένα μήνυμα. Ο πρώτος που μου στείλε, σε παρακαλώ, έλα και εσύ, έλα και εσύ στην παρέα. Γιατί αυτή είχαν αρχίσει γυρίσματα και εγώ δεν είχα πάει ακόμα. Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Ναι, και κάποια παιδιά που δεν είναι και κομμένοι. Δήμητρα Σιγάλα. Η Δήμητρα Σιγάλα. Η Δίκη Παπαδοπούλου. Ταξιάρχης Χάνος. Ο Ταξιάρχης Χάνος. Πώς είναι αυτό. Ωραίο. Να δουλεύετε ωραίο, μαζί. Ωραίο, ασφάλεια, μεγάλη. Έχετε πολύ καλές σχέσεις. Να πούμε ότι ήταν ο πρώην άντρας της Ελισάβετ και πατέρας της Μαρίας της κόρης, της κόρης σου και του. Ναι, ναι. Έχετε πολύ καλές σχέσεις, δεν έχετε. Πώς θα μην έχουμε, έχουμε παιδί. Μην το λες αυτό, αγαπημένη μου. Νομίζω ότι αγαπάμε και ξέρεις τι γίνεται με τον Ταξιάρχη. Νομίζω ότι και θαυμάζουμε ο ένας τον άλλον ακόμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει τώρα να μοιραστώ μαζί σου ότι όταν την είδα την Ελισάβετ με το που τη χαιρέτησα την ώρα που την ετοιμάζανε, της έλεγα τόσο καλά λόγια και θα τα πω και δημοσίως για την κόρη της. Η Μαρία Χάνου παίζει στη Μουρμούρα, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της Μουρμούρας εδώ στον Α. Και της έλεγα πόσο πολύ την καμαρώνω, πόσο ταλαντούχο κορίτσι είναι, πόσο πολύ μ' αρέσει, τι ωραία που παίζει αυτό το πλάσμα. Και τι, γιατί εγώ έχω μια αδυναμία στις κοπέλες που είναι πολύ ωραίες, αλλά και πολύ αστείες. Δηλαδή τσαλακώνονται κτλ. Ναι. Κτλ. Και πόσο πολύ πρέπει να την καμαρώνεις την κοράκλα σου. Πολύ. Πολύ. Μόνο δεν την καμαρώνω, μόνο τη θαυμάζω κιόλας. Είναι καλή ηθοποιός. Έχει ξεκινήσει πολύ όμορφα. Μα το είχα δει εγώ στο θέατρο, γιατί από το θέατρο καταλαβαίνεις. Και έτσι είχα σιγουρευτεί από τις εξετάσεις της, ακόμα στο κρατικό όταν ήταν, που είχα πάει να κάνω να δω κάτι εξετάσεις της. Μετά όταν την είδα και να παίζει, γιατί έχουν μια ομάδα και κάνουν δικά τους πράγματα, και τι ωραία που έχουν την ομάδα και κάνουν. Και λέω, πω, τι είναι αυτό το παιδί. Γιατί και τα νέα παιδιά, ρε παιδί μου, χορεύουνε, τραγουδάνε. Δηλαδή, ναι, δεν και σε είναι... ρωτάω, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα έχεις αντικειμενική γνώμη. Αντικειμενική, δηλαδή, αν δεν ήταν και καλή. Πολύ αυστηρή, αυτό. Δεν είμαι και. Αν δεν ήταν καλή, δηλαδή θα αντιδρούσε στον άνθρωπο. Κατά διάνοια θα είχα πολύ στεναχωρηθεί, θα το ξέρει και αυτή. Είναι και
πολύ ψύχρεμο παιδί, πολύ όριμο παιδί. Πολλές φορές που δυσκολεύομαι, τη ρωτάω εγώ εκείνη να με διευκολύνει, ας πούμε. Να με ξεκαθαρίσει το κεφάλι μου. Υπέροχο είναι το πολύ ψύχρεμο πλάσμα. Είναι πολύ, πολύ καμαρώνο. Πριν περάσουμε στις καυτές σου ερωτήσεις που φαντάζομαι ότι τις περιμένεις πώς και πώς, θέλω να μου πούμε τι θα κάνεις το καλοκαίρι, αν θα κάνεις κάτι που... Έχει μόνο γυρίσματα για το κρατάς μυστικό το καλοκαίρι σου. Έχω γυρίσματα για το κρατάς μυστικό και δεν είναι λίγο. Όχι, και επίσης μόλις και ολοκλήρωσα, γιατί δεν είχα σκοπό να κάνω κάποιο σύριαλ, προέκυψε δηλαδή αυτό ξαφνικά. Έκανα μια πολύ ωραία ταινία όμως και είμαι πολύ χαρούμενη. Έκανα μια ταινία με τον Γιώργο τον Παπαθεοδόρου, σκηνοθέτη. Και τον Κωνσταντίνο τον Ανδριανόπουλο που έκανε την παραγωγή, που τον αγαπάω πολύ ιδιαίτερο, γι' αυτό λέω και το όνομά του. Αλλά συναντήθηκα επιτέλους με τον λογοθέτη. Όπου ήταν μια απίστευτη, δηλαδή κυρίως με αυτόν έχω, δηλαδή χάρηκα πάρα πολύ. Πολύ ωραία επαφή είχαμε τον λογοθέτη. Μια πολύ σουρεάλ ταινία που θα λέγεται Τσάο Ιτάλια και θα βγει το Σεπτέμβριο στους κινηματογράφους. Θα την περιμένουμε. Ναι, τώρα την τελειώσαμε και είμαι πολύ χαρούμενη και για αυτή την ταινία. Θα την περιμένουμε. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε. Θα την περιμένουμε ολόψυχα και πάλι εδώ θα είμαστε να τα πούμε και για την ταινία και ξανά. Κύριε Τσουχτερέ. Λοιπόν, περνάμε στις... Άμα θέλεις απαντάς, έχεις τέσσερα πάσο. Όχι, άμα θέλεις, έχεις ένα πάσο. Όχι, δεν έχει ένα, παραμονή φινάλε. Τώρα τελειώνουμε. Τόσο δύσκολα θα μου πεις που όχι, θα πρέπει. Όχι, για να δω. Εγώ λέω ότι έχεις ένα πάσο. Εντάξει. Λοιπόν, υπήρχε ποτέ προσβλητική φήμη που έχει ακουστεί για σένα? Προσβλητική? Κάτι που να σε τσάντησε. Κάτι να έχει γραφτεί, ρε παιδί μου, και να θύμωσε. Και να σε τσάντησε. Διάφορα, αλλά κάτι, όχι κάτι που θυμάμαι προσβλητικό, είναι να μην είναι και αληθές, δεν είναι? Εννοείται. Ναι. Δηλαδή αλλιώς... για πολλούς, ας πούμε, να είναι φήμη, να γράψανε κάτι που δεν ισχύει. Δηλαδή για πολλούς ναι, έχουν γράψει. Ναι, τώρα θυμάμαι κάποια πράγματα, αλλά δεν, ούτε κατά διάνοια. Σε ενόχλησαν ποτέ τότε πράγματα? Τότε ναι, αλλά ούτε κατά διάνοια τώρα, ούτε κατά ασχοληθείς. Όχι να τα συζητήσουμε, αλλά σε ενοχλεί όταν γράφουν κάτι αναλυθές για σένα? Το βλέπω εκείνη τη στιγμή και το ξεχνάω αυτό. Δεν είσαι από αυτούς που τα κάνουν, ας πούμε. Ούτε κατά διάνοια δεν έχω ασχοληθεί ποτέ και με φίλους που έχουν γραφτεί περισσότερα και πάντα αυτή τη συμβουλή έλεγα, μην ασχολείσαι, ρε παιδί μου, θα το ξεχάσουν αύριο, μην ασχολείσαι. Πάμε ακριβώς στην επόμενη. Σε είχε φτάσει ποτέ η κόρη σου η Μαρία σε σημείο να τη χαστουκίσεις? Να τη χαστουκίσω? Όχι, άρα να την τσιμπήσω, ναι. Σε είχε φτάσει σε σημείο τέτοιο? Ναι, την τσιμπήσω, πολύ. Ήταν μικρούλα, πιο μικρούλα ή... Δεν ήταν και μικρή. Εφηβή, ας πούμε. Με τι αφορμή, δηλαδή? Τι ήταν αυτό που σε ενόχλησε? Με πράγματα που δεν γινόντουσαν όπως ήθελα, μάλλον. Δικιά μου βλακίες, μάλλον. Ναι. Κοριτσάκι μου, το τσίπησε το καημένο. Προσωπικά ή επαγγελματικά? Όχι, όχι και τώρα. Καλή μάνα κόρης. Αυτή δεν ήταν πολύ μικρή. Δεν ήταν και μικρή, δηλαδή ήταν εφηβεία. Εφηβεία σε ταράζει ένα παιδί κυρίως. Εντάξει, ναι. Μάνας κόρης, την τσίμπησε. Ναι. Πολύ άσχημη. Τσίμπημα όμως, δεν ήταν ωραίο. Τσίριξε το κορίτσι, έκανε ένα άουρε, μαμά. Νευρίασε. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ λέει, με ποιον ή ποια συνάδελφό σου τσακώθηκες τελευταία και για ποιο λόγο? Με καμία. Ξέρετε κάτι? Όχι, παιδί μου, οι ερωτήσεις είναι χύμα στο κύμα. Ούτε κατά συνάδελφο κιόλας, ε. Μπα, όχι. Για κανένα λόγο με συνάδελφο. Οκ, okay, δεν έχει τσακωθεί. Όχι. Τελευταία. Και με πάμε... καμία και με κανένα και μία τελευταία. Και στην τελευταία. Ποια ήταν η μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας που είχες ποτέ με σύντροφό σου? 19 χρόνια. 19? Ναι. Υπέροχη. Μικρότερος? Είπε εγώ που όπως ξέρετε εγώ τα καταδικάζω αυτά όλα πάρα πολύ. Απλά από ευγένεια προς την καλεσμένη το είπα, δεν σημαίνει ότι τα εγκρίνω, έτσι. Σ' αγαπώ, Ελισάβετ μου, που ήσουν η πιο ωραία κλιτεμνίστρα στο Αχ Ηλέκτρα. Τι ωραίο καλοκαίρι περάσαμε εκείνη την περιοδία του Πέτρου Φιλιππίδη. Ήταν μια κλιτεμνίστρα θεϊκή. Εσύ τι έκανες στην περιοδία? Εγώ ήμουν φίλη του Πέτρου Φιλιππίδη και είχα πάει μαζί του σε 2-3 στάσεις που είχαν κάνει. Ναι, βέβαια. Ναι, συναντηθήκαμε στην Κρήτη, στην Κρήτη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Σας θυμίζουμε ότι τον Οκτώβριο έρχεται το Κρατάς Μυστικό, η νέα σειρά του Α με πρωταγωνίστρια την Ελισάβετ. Να έχεις ένα φανταστικό καλοκαίρι. Δύναμη στα γυρίσματα, ανεμιστηράκια πολλά.
πολλά υγρά, ηλεκτρολίτες και καλή διατροφή. Θα πω και εγώ ότι είσαι αστραπίθανη. Έχεις πάρα πολύ κέφι. Έχετε μια πολύ ωραία χημεία. Δεν είναι και τυχαίο που έχετε τέτοια επιτυχία. Να συνεχίσετε έτσι. Χάρηκα που είπα ότι ανανεώνεται. Άκουσα που ανανεώνεται. Εννοείται. Μη μασάς όποια φίλη σου είναι απέναντι και δεν είναι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με αυτά τα πράγματα. Τι ανοησίες είναι αυτές. Όλοι οι συνάδελφοι, σεβασμός και αγάπη. Εννοείται και μπορεί να κάνεις και λίγο ζάπινγκ. Και εγώ φέτος είχα τη Ζέτα και τον Νίκο και έκανα μία από εδώ και μία από εκεί και δεν τους έβλεπα και τους δύο. Και... Βέβαια. Και να είστε καλά, να είστε καλά. Ο Νίκος θα φύγει από το Open. Θα φύγει, ναι. Ναι. Α, δεν έχει υποθεί. Νομίζω ότι έχει υποθεί. Αυτό απλά επειδή είναι φίλο. Αυτό λέγαμε το πρωί με τον Γιώργο του Σκρομπόλα. Μας έλεγε ότι κατά 99% θα πάει στο Sky. Ναι. Ναι. Αυτό μας έλεγε. Παιδιά, αλλάζουν χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Αλλάζουν οι άνθρωποι, έτσι, αλλάζουν οι ζωές μας χωρίς να σημαίνει κάτι. Ότι έχετε παράπονα ή κάτι. Ποιον έβλεπε περισσότερο, τον Νίκο ή τη Ζέτα? Έβλεπα πρώτα τη Ζέτα, αλήθεια σου λέω. Επειδή έχω και τη μαμά άρρωστη και ήμουνα τα μεσημέρια κοντά, εκεί στην τηλεόραση. Έβλεπα, ξεκίναγα από τη Ζέτα και μετά συνέχιζα στον Νίκο. Σου έλεγε ποτέ κάποιο γιατί έβλεπε τον άλλον? Όχι, όχι, ούτε κατά διάρκεια. Ξεκίναγε έτσι. Ναι, δεν είναι. Ναι, παιδί μου, χιουμοριστικά. Χιουμοριστικά λέω, μπορεί κάποιο να σπουδάσει. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Πολλοί χαιρόντουσαν και, γιατί έχουν πολύ επιτυχία και ο ένα και ο άλλο. Το ξέρω. Και είναι. Έχω κι εγώ χαρά μαζί του. Και όταν βρίσκονται δύο κολλητοί φίλοι απέναντι, είναι τόσο. Δηλαδή, λε μετά, ρε φίλε, τον κολλητό μου βρήκα να βάλουν απέναντί μου. Είναι, ξέρει, εντάξει. Αλλά δεν του πείραξε καθόλου. Στην αρχή λίγο είπαν κάτι. Τι γίνεται. Ναι, αλλά μετά, αλλά μετά ήταν τόσο ωραία. Αφού και οι Αλκατράς κάνανε πλάκα, θα πάμε να παίξουμε στο Ρουκ Ζουκ. Του κάνανε πλάκα του Νίκου. Ήταν... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Διαφημισούλες, ερχόμαστε σε 5 λεπτάκια.